Σπύρο, θέλω να πάρω ένα πρώτο σχόλιο από εσένα για να ανοίξουμε και την κουβέντα μας. Πράγματι δεν λέει να κοπάσει όλο αυτό το κλίμα το οποίο έχει δημιουργήσει με απόλυτη ευθύνη της κυβέρνηση και χωρίς να έχει ακόμα καταλάβει ότι πρέπει να παραδεχθεί τα λάθη της και το τι έχει συμβεί για να διορθωθεί κάπως το κλίμα και να βελτιωθεί, συνεχίζει μια επιχείρηση αποκατάστασης της δικής της ζημιάς, εμένοντας τη δική της πολιτική και εμένοντας το ότι φταίνε όλοι οι άλλοι, φταίνε οι χούλιγκανς, βεβαίως φταίνε οι χούλιγκανς, δεν συζητάμε, αλλά φταίει η αντιπολίτευση, αυτοί πολιτικά υποκινούν όλα αυτά, φταίνε οι διαδηλωτές, φταίνε οι φοιτητές, φταίνε οι πάντες, μόνο η κυβέρνηση δεν φταίει. Έχουμε θλιβερά γεγονότα και για την αστυνομία, αλλά και εξαιτίας της αστυνομίας. Και πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στο γεγονός ότι η κυβέρνηση χρησιμοποιεί το σώμα της αστυνομίας πλέον για να εφαρμόσει μια δική της πολιτική αιμονή. Όλη αυτή η εμπλοκή της αστυνομίας, όπως γίνεται σε αυτή την επιχείρηση νόμος και τάξη, που είναι μια ιδεολογική και πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης Μητσοτάκη, ως βασικός πυλώνας εφαρμογής των όποιων πολιτικών της. Δια πάσα νόσο και για παν πρόβλημα εμφανίζεται την αστυνομία. Αυτό σε μια οργανωμένη δημοκρατική πολιτεία δεν είναι καθόλου σωστό και πρέπον. Η αστυνομία είναι ένας συγκεκριμένος θεσμός και ο ρόλος της είναι να υπηρετεί τον πολίτη. Δεν μπορεί να γίνεται όργανο στα χέρια μιας κυβέρνησης για σκοπούς της κυβέρνησης. Ναι. Όταν αυτό συμβαίνει, αρχίζουμε και μιλάμε με άλλες λέξεις και το μυαλό μας πηγαίνει αλλού, αλλά η πραγματικότητά μας πηγαίνει αλλού. Έχουμε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία. Δεν έχουμε καθεστώτα στην Ελλάδα εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Δεν μπορεί να χρησιμοποιείται η αστυνομία για να εφαρμόζεται, να εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία τις συγκεκριμένες πολιτικές που θεωρεί ότι την εξυπηρετούν και συγκεκριμένα η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ναι. Και μπροστά σε αυτό το αδιέξοδο που έχει βρεθεί, συνεχίζει να αρνείται να κάνει πίσω. Να συμμαζέψει το όποιο πρόβλημα έχει δημιουργήσει. Θα τελειώσω με αυτό. Γενικά να παραδεχτεί τα λάθη της η κυβέρνηση. Με ελάχιστες εξαιρέσεις, νομίζω ότι ποτέ δεν έχουμε παραδοχή του λάθους για τίποτα. Είτε φταίνε οι συνθήκες, είτε φταίει κάποιος άλλος, είτε φταίει ο κόσμος που δεν είναι υπεύθυνος, είτε φταίει η αντιπολίτευση. Διάβασα ένα εκπληκτικό και πολύ γλαφυρό περιστατικό που έγραψε ο καλός συνάδελφος στην αυτεμπορική Μιχάλης Χατζικωνσταντίνου, τον οποίο πριν από 2 εβδομάδες φιλοξενήσαμε και εδώ. Την περασμένη. Ναι. Και περιγράφει το εξής. Ότι όταν συνέβησαν τα αρχικά γεγονότα στη Νέα Σμύρνη που έγραφαν το πρόστιμο στις οικογένειες και μετά έδερναν τον νεαρό, υπήρχε δίπλα εκεί μια άλλη οικογένεια με ένα παιδάκι 7 ετών, με ένα κοριτσάκι. Το οποίο κοριτσάκι έβλεπε όλη αυτή τη σκηνή, τον ξυλοδαρμό. Πιάνει τη φούστα της μαμάς της και λέει: «Μαμά, να φωνάξουμε την αστυνομία». Είναι η σκηνή που περιγράφει ακριβώς το τρελοκομείο στο οποίο μας έχει βάλει η κυβέρνηση. Ναι. Και έχει βάλει ένα θεσμό, λέω, την αστυνομία σε ένα πολύ πολύ επικίνδυνο δρόμο. Βέβαια.